Καλημέρα σα, αγάπε μου! Τι μου κάνετε! Άλλη μια ωραία μέρα με θετικό πρόσημο. Έτσι, λοιπόν, είμαι η Μαρίνα Σαραφημίδου και σήμερα θα πούμε την κάρτα τη ημέρα από τι Αγγελικέ κάρτε ε, ταρό. Και βέβαια, σα έχω και μία από τι ε, Μυστικέ κάρτες ταρό. Λοιπόν, το 8 του νερού. Επιθυμία για προχώρημα. Έχουμε σταματήσει, έχουμε βαλτώσει. Ε, οι κάρτε το έχουν ήδη πει από τι προηγούμενε μέρε ότι θεω, θέλουμε να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα, θέλουμε να... Ε, βασικά αυτό που θέλουμε είναι να, να βρούμε ένα στόχο, ένα νόημα στη ζωή που να μας κάνει να ξυπνάμε και να λέμε πάμε για τη δουλειά μας, πάμε να κάνουμε αυτό, ε, αυτό έχουμε εκείνο, το άλλο, το άλλο. Ε, φαντάζομαι οι μέλου μανούλες έχουν το σκοπό της ζωής τους που είναι ε, το, παιδο, παι, το παιδάκι τους και το βλέπω εδώ γύρω πολλά γενετούργια παιδιά. Πολλές ε, σε ενδιαφέρουσα. Πω πω παιδιά, θα λύσουμε το δημογραφικό λέτε. Λοιπόν, ε, θέλουμε αυτή την πνευματική και την συναισθηματική εξέλιξη. Κάτι δεν πήγε καλά, ε, το κάναμε βέβαια, το ξέρουμε ότι δεν πήγε καλά και θέλουμε τώρα να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι είμαστε safe, ότι είμαστε ασφαλείς με αυτό που θα διαλέξουμε. Οι εποχές το διατάζουν αυτό, δεν το διατάζουμε εμείς, δεν θέλουμε... Ε, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας μας τα αλλάζουν συνέχεια δεν μας λένε όλη την αλήθεια την ξέρουμε μόνοι μας βέβαια δεν είμαστε χάπατα δυστυχώς αυτή η λέξη δεν ήταν για να την πω αλλά μου ήρθε να την πω συγγνώμη ε, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι Επιτακτικά να βρείτε αυτό το νόημα της ζωής που σας κάνει και ξυπνάτε, γελάτε, βγαίνετε έξω και είστε χαρούμενοι με τα λίγα, με τα απλά, ε, δεν θέλουμε πολλά βρε παιδιά, θέλουμε το νόημα της ζωής μας. Και κάτσε λοιπόν να σου βγάλω τώρα και την ε, άλλη την καρτούλα να δούμε και τι θα πει αυτή. Και μην ξεχνάτε ότι το νερό, επειδή παίρνει το σχήμα όπου και να το βάλεις, αυτό θέλουμε και εμείς. Να είμαστε ευχάριστοι με όλα αυτά τα πραγματάκια που είναι γύρω μας, χωρίς να πούμε ότι είμαστε σταθεροί και δεν αλλάζουμε και τη γνώμη μας. Μισό λεπτό. Και η καρτούλα μας βγήκε ανάποδα, μας λέει λίγο προσοχή σας παρακαλώ παιδιά, ε, γιατί αυτή η έλλειψη δημιουργικότητας μπορεί να μας κάνει να απογοητευτούμε και για μικροατυχήματα. Προσοχή σε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Θέλουμε να το κάνουμε, αλλά και μια προσοχή χρειάζεται, όπως όλα τα πράγματα. Καλημέρα αγάπες μου, να είμαστε καλά, φωτεινά.